Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σχέδιο προκαταβολικής πληρωμής φόρων επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών στη βάση όσων έχουν συμφωνηθεί μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών. Στο συμπληρωματικό μνημόνιο, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για την εισαγωγή ενός νέου συστήματος μηνιαίας πληρωμής φόρων από τα φυσικά πρόσωπα που θα γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα. Έτσι, σύμφωνα με αυτό, ο φορολογούμενος θα ξεκινήσει να πληρώνει από την αρχή της χρονιάς τον ένφια και τον φόρο εισοδήματος με βάση τα ποσά που είχε καταβάλει το προηγούμενο έτος. Καλοκαίρι, μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, θα γίνεται η τελική εκαθάριση και αν προκύπτει για τον φορολογούμενο ποσό για επιστροφή, η εφορία θα προχωρά στον αυτόματο συμψηφισμό του με μελλοντικές πληρωμές, ενώ στην περίπτωση που προκύπτει πληρωμή πρόσθετου φόρου, ο φορολογούμενος θα συνεχίζει να πληρώνει κάθε μήνα μέχρι το τέλος του έτους τα ποσά φόρου που του αναλογούν. Από σήμερα, Δευτέρα, 4 Ιουνίου, τίθεται σε ισχύ η περαιτέρω χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου προβλέπει πως το όριο για την ανάληψη μετετών θα αυξηθεί από τα 2.300 ευρώ στα 5.000 ευρώ, ανά φυσικό πρόσωπο και ανά λογαριασμό. Ακόμη με τις προωθούμενες αλλαγές, διευκολύνεται περαιτέρω μεταφορά κεφαλαίων προς το εξωτερικό έως του ποσού των 4.000 ευρώ ανά κωδικό πελάτη και ανά ημερολογιακό δίμηνο από 1η Ιουλίου. Στην ίδια βάση, διευκολύνονται και οι συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτιδευματιών στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης του ποσού που μπορούν να στείλουν στο εξωτερικό από 20.000 σε 40.000 ευρώ για κάθε συναλλαγή ανά πελάτη και ανά ημέρα. Μεγαλύτερα από ποτέ είναι τα φετινά Ποσειδόνια, καταγράφοντας ρεκόρ όλων των εποχών τόσο σε αριθμό συμμετοχών όσο και σε εκθεσιακό χώρο. Η έκθεση που έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο παγκόσμιο ναυτιλιακό γεγονός ανοίγει τις πύλες της σήμερα Δευτέρα στις 6 απόγευμα παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Athens Metropolitan Expo στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η διαρκής ανάπτυξη της έκθεσης που κλείνει φέτος τα 50 χρόνια λειτουργίας της συμβαδίζει με την διαρκή ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία παραμένει κορυφαία στον κόσμο, αυξάνοντας συνεχώς το στόλο της, τόνισε ο εκτελεστικός διευθυντής των Ποσειδονίων Θοδωρής Βόκος. Συνολικά, 1.920 εκθέτες από 92 χώρες θα παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στην φετινή έκθεση που θα διαρκέσει ως τις 8 Ιουνίου. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δικτυμόνα και μένει στις 777,67 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,12% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.